Είμαστε στην ολοκλήρωση της δεύτερης σεζόν και πάμε για την τρίτη ενός προγράμματος πάρα πολύ σημαντικού το οποίο εφαρμόστηκε στο Δήμο Καλαμάτας από το 2017 και μιλάμε για το πρόγραμμα εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που αφορά τις δομές των βρεφικών παιδικών σταθμών, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Εγώ στέκομαι ιδίως στα ΚΔΑΠ που είναι και το αντικείμενο της αρμοδιότητάς μου. Είναι πολύ σημαντικό διότι νομίζω ότι έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και υιοθέτηση του συγκεκριμένου προγράμματος την ελληνική οικογένεια, τους γονείς και τα παιδιά. Έχουμε 11 δομές στο Δήμο Καλαμάτας, 11 σχολεία, το 1ο, το 6ο, το 8ο, το 9ο, το 10ο, το 18ο, το 21ο Δημοτικό, το Δημοτικό Λεΐκων, το Δημοτικό Αρφαρών, το Δημοτικό Θουρίας και του Αντικαλάμου. Θουρία και Ασπρόχωματος. Και Ασπρόχωματος. Όπου έχουν ενταχθεί 600 παιδιά, συν το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, όπου έχουν ενταχθεί 50 παιδιά, άρα μιλάμε για 650 άτομα, παιδιά, τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, το οποίο θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν, για το 2019-2020. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από τις 8 Ιουνίου και η καταληκτική ημερομηνία, η καταληκτική προθεσμία είναι 28 Ιουνίου. Θα σας δώσω πληροφορίες ο Θανάσης Τσιγαρίδης που είναι υπεύθυνος όσον αφορά το πρόγραμμα. Εγώ να πω ότι εκτός από το σκέλος αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ τα παιδιά και οι γονείς, το συγκεκριμένο πρόγραμμα απασχολεί και 70 εργαζόμενους, άρα έχει και αυτό τη δικιά του συμβολή στον τομέα της απασχόλησης. Και να πούμε ότι από τις 24 Αυγούστου μέχρι και τις 31 Ιουλίου θα λειτουργήσει ουσιαστικά το καλοκαιρινό τμήμα, η καλοκαιρινή δομή του προγράμματος, όπου θα έχουμε τα πρωινά τμήματα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι γονείς οι οποίοι εργάζονται. Λοιπόν, το υποστηρίζουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προφανώς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την υπαγωγή και τη συνέχιση του προγράμματος από τον Δήμο Καλαμάτας και για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, ο κύριος Τσιγαρίδης. Θανάσης Τσιγαρίδης, υπεύθυνος για το πρόγραμμα των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας. Όπως είπα, αντιδήμαρχος, έχουν ξεκινήσει εγγραφές για την τρίτη χρονιά λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, που αφορά δομές βρεφικών, παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Ο Δήμος, για να εξυπηρετήσει τους δημότες Καλαμάτας, έχει στήσει γραφείο εξυπηρέτησης στο παλιό Δημαρχείο, στον προθάλαμο είσοδος από αριστομένους, καθημερινά 9-9, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους και να τους βοηθάμε με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από το πρόγραμμα. Μία ενημέρωση για τα δικαιολογητικά, τα γενικά για όλες τις μητέρες που ζητούνται είναι αντίγραφο ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου, μία εκτύπωση ΆΜΚΑ από την ιστοσελίδα amca.gr, εκαθαριστικό σημείωμα για το 2018 της αιτούσας και του συζύγου και ανάλογα με την εργασιακή κατάσταση και την οικογενειακή, πιο εξειδικευμένα δικαιολογητικά. Λίγα λόγια για τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούμε στα ΚΔΑΠ θα σας πει η Νικολέτα Καλυβά, που είναι υπεύθυνη για το ΚΔΑΠ του 9ου Δημοτικού Σχολείου. Τα ΚΔΑΠ περιλαμβάνουν 5 εργαστήρια. Το εργαστήρι φυσικής αγωγής, που περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, παραδοσιακούς χορούς και άλλα. Επίσης περιλαμβάνει το εργαστήρι φιλαναγνωσίας, που έχει να κάνει με δημιουργική γραφή, σκάκι και άλλα. Το εργαστήρι τέχνης και πολιτισμού περιλαμβάνει μουσική, καστικά, κεραμική, θεατροπαιχνίδια και άλλα. Το εργαστήρι επιστημών και περιβάλλοντος που περιλαμβάνει πειράματα, δεινοσαύρους και άλλα.
Και τέλος, το εργαστήριο ρομποτικής και πληροφορικής που περιλαμβάνει ρομποτική, βασικές δεξιότητες υπολογιστών, Wikimania και άλλα. Τώρα για τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ θα μιλήσει η κυρία Λιάνα Μιχαλοπούλου, που είναι υπεύθυνη διευθύντρια της δομής. Εγώ θα σας αναφέρω κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που χρειάζονται για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Είναι το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ, το πιστοποιητικό δηλαδή αναπηρίας, το εκαθαριστικό της εφορίας του παιδιού εάν είναι πάνω από 18 και κάνει δήλωση στην εφορία και το έντυπο του δικαστικού συμπαραστάτη. Θα σας πω και κάποια λίγα πράγματα και για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Εξυπηρετεί 50 ωφελούμενους με βάουτσερ και άλλους 10 περίπου εκτός βάουτσερ, διότι οι ανάγκες που υπάρχουν ξεπερνούν το δυναμικό μας, όπως καταλαβαίνετε. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αναπηρία. Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι δημιουργική απασχόληση, ενδεικτικά αναφέρω κεραμική, παραδοσιακούς χορούς, γυμναστική, μουσική, ζαχαροπλαστική και εικαστικά, ατομικές θεραπευτικές παρεμβάσεις και μετακίνηση. Λειτουργεί 11 μήνες το χρόνο, 1η Σεπτεμβρίου με 31 Ιουλίου, ώρες λειτουργίας 9.30 το μεσημέρι με 9.30 το βράδυ, στο χώρο του ΚΕΦΙΑΠ, Ανατολικό Κέντρο, Τέρμα Μαυρομιχάλη.